Το σούστο από τον Αντώνη τον Νικολάου και είναι το 3-0. Τα επεισόδια άρχισαν μετά το τρίτο τέρμα που πέτυχε η ομάδα του ΑΠΟΕΛ εναντίον της ομάδας του Απόλλωνα. Εκατοντάδες αγανακτισμένοι νεαροί, κυρίως οπαδοί του Απόλλωνα, βγήκαν από το στάδιο και άρχισαν να ρίχνουν πέτρες εναντίον των φιλάθλων της ομάδας της Λευκωσίας στη Δυτική Κερκίδα. Την ίδια ώρα άρχισαν να πετούν πέτρες και εναντίον των αστυνομικών που βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο. Η άμεση και αποφασιστική επέμβαση της αστυνομίας απέτρεψε γενική σύραξη, πετυχαίνοντας να απομακρύνει τους ταραξίες μακριά από το στάδιο, χωρίς ευτυχώς τραυματισμούς. Είμαστε προετοιμασμένοι και είχαμε στην περιοχή περίπολα αίτημα τα οποία επέμβησαν δυναμικά και αποτρέψαμε να προχωρήσει η εξέλιξη στο χειρότερο. Επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει ότι συνελήφθησαν 13 ταραξίες, οι οποίοι αναμένεται να κατηγορηθούν γραπτώς για να κριτευθούν αργότερα, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε 3 αυτοκίνητα της αστυνομίας και σε αρκετά ιδιωτικά. Τα επεισόδια καταδίκασε ο επίσημος Απόλλωνας δια του εφόρου ποδοσφαίρου, Άνινου Σοφρονίου, ο οποίος συνέστησε ψυχραιμία σε όλους τους φιλάθλους της ομάδας του. Χωρίς αμφιβολία, αυτά τα επεισόδια είναι κατακριτέα. Πιστεύω ότι αν φανούν λίγο πιο ψυχραιμοί, θα έρθουν καλύτερες μέρες στον Απόλλωνα, γιατί ο Απόλλωνας έχει περάσει παρόμοιες στιγμές. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Φιλάθλων της ομάδας της Λεμεσού, μιλώντας στην κάμερα του ΜΕΚΑ, καταδίκασε τα επεισόδια, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη από τους φιλάθλους του ΑΠΟΕΛ. Είναι καταδικαστέα. Απολογούμαστε προς τον παδός του ΑΠΟΕΛ, αν συνέβη και οτιδήποτε. Απλώς σας λέω ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε το καράντιαν του Απόλλωνα. Πρέπει όλοι μαζί, ο παδός του Απόλλωνα, να συσπηρωθούμε, να βοηθήσουμε την ομάδα μας ώστε να μην μπλεχτεί σε περιπέτειες. Να σημειώσουμε ότι εκατοντάδες Απολλωνίστες παρέμειναν 2 και πλέον ώρες έξω από τα αποδυτήρια της ομάδας τους, διαμαρτυρώμενοι για τις άσχημες εμφανίσεις των τελευταίων αγώνων, ενώ επίμονα ζητούσαν την παραίτηση του Γερμανού προπονητή της ομάδας.